Σας μιλάει ο Big Brother, ο αρχηγός να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Γεια σου, Νικό. Γεια σου, Μικ. Θέλω να πάρεις αυτό το κουτί και να συγκεντρώσεις όλους τους συγκατοίκους σου στο σαλόνι. Έγινε. That's great. Α, παιχνιδάκι! Φώναξε τους. Παιχνιδάκι! Δεν μου είπε τίποτα. Μου είπε να το πάρω και να σας συγκεντρώσω όλους στο σαλόνι. Συγκάτοικοι. Αμέσως τώρα ξεκινά η ψηφοφορία που θα υποδείξει τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση. Όλοι οι συγκάτοικοι έχουν το δικαίωμα μιας ψήφου. Υπενθυμίζω πως η ψήφος του Παναγιώτη μετράει ως διπλή, καθώς ήταν ο νικητής του αγωνίσματος νομισμάτων. Επίσης, ο Νίκος ως αρχηγός δεν μπορεί να ψηφιστεί. Νίκο, θα ψηφίσεις πρώτος και επί τα αποκλήρωση που θα κάνεις, θα οριστεί και η σειρά των υπολείπων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, θα είσαι εσύ αυτός που θα ορίσει ποιο συγκάτοικος θα είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση. Συγκάτοικοι, η σημερινή ψηφοφορία θα είναι ανοιχτή και θα γίνει αμέσως τώρα στο σαλόνι. Ξενέρας ο Νίκος. Νίκο, ψηφίζεις πρώτος. Στη συνέχεια, επιλέγεις έναν από τους φακέλους και δίνεις το λόγο στον επόμενο συγκάτοικο. Συνεχίζεις την ίδια διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. Νίκο, ποιον συγκάτοικο ψηφίζεις και για ποιο λόγο? Ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, το έχω ξαναπεί, για εμένα προσωπικά είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Δεν έχω τίποτα με κανέναν. Και την πρώτη μου ψήφο θα τη δώσω στην Αγγελίτα, γιατί είναι ένα άτομο που δεν είμαστε τόσο κοντά, όμως σε συμπαθώ, δεν έχω τίποτα μαζί σου. Και το μοναδικό κριτήριο είναι αυτό, Αγγελίτα. Κατανοητόν. Όντως είναι πιο μακριά από την Αγγελίτα, αλλά αφού ο Νίκος είναι μια ήρεμη ψυχή στο σπίτι και λέμε ότι είναι δίκαιος, ο δίκαιος του σπιτιού. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω το σκεπτικό του που δεν έχει επιλέξει έναν άνθρωπο που έχει δημιουργήσει πιο έντονο πρόβλημα αυτό το διάστημα στο σπίτι. Δηλαδή θα μπορούσε να ψηφίσει, εάν ήταν δίκαιος για εμένα, τον Άσο, τον Πάνο ή εμένα. Νάσος. Να, σίγουρος. Λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω τη φίλη μου τη Μέρη. Μιας και με την Άννα ήμασταν την προηγούμενη φορά, θεωρώ ότι αυτή την Παρασκευή θα είμαστε με τη Μέρη, για να μην βαριόμαστε. Μέρη μου, από εμένα η ψήφος μου. Είπε ψηφίζω τη φίλη μου τη Μέρη, σαν να νιώθε άβολα. Το ρίξε λίγο και για πλάκα και μεταξύ σοβαρού και αστείου για όλα αυτά που έχει πει. Αλλά δεν ήταν ξεκάθαρο όπω ήταν τόσο καιρό στι διαφωνίε και στου χαρακτηρισμού. Τώρα έξε λίγο στην πλάκα. Ψηφίζω τη φίλη μου τη Μέρη, μια που με την Άννα, τώρα να με τη Μέρη να δω. Λες και είναι πλάκα αυτό, δεν είναι. Γιατί έχει πει κάποια πράγματα που για κάποιον είναι σοβαρά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Νάσος δεν είπε. Τι νιώθει ακριβώ. Ψηφίζω τη Μέρη γιατί πιστεύω αυτό και αυτό. Ή γιατί μου φέρθηκε έτσι, γιατί οτιδήποτε. Ήταν λίγο γενική τα επιχειρήματά του γενικά. Ψηφίζω τη Μέρη, χαβαλέ, για να είμαστε μαζί, ξέρω εγώ. Okay. Και άφησε να εννοηθεί ό,τι θέλει να εννοηθεί. Ευδοκία. Αϊ.
Και για μένα κάποτε η διαδικασία ήταν πολύ πιο εύκολη, γιατί υπήρχαν θέματα στο σπίτι, αλλά τώρα θα ψηφίσω με κριτήριο το ποιος είναι πιο κοντά μου και με ποιον κάνω περισσότερο παρέα, οπότε το άτομο που είναι λιγότερο κοντά μου, και αυτή είναι η Άννα. Είναι μια πολύ τίμια ψήφος, Ευδοκία. Στη στο δίνω, έχει εκφράσει το ότι έχουν διαφορετικές απόψεις και η Ευδοκία και η Άννα στο μεταξύ τους. Οπότε και αυτό ήταν αναμενόμενο και μ' άρεσε κιόλας που το είδα. Μέρη. Λοιπόν, εγώ τις τελευταίες εβδομάδες ψήφιζα σύμφωνα με το με ποιους ανθρώπους είμαι περισσότερο μακριά και θα μου λείψουν λιγότερο. Αυτήν την εβδομάδα, όπως και την προηγούμενη για το ένα άτομο, θα ψηφίσω ξεκάθαρα. Θα ξεκινήσω σήμερα με τον Άσο και τον ψηφίζω γιατί για όλους τους χαρακτηρισμούς που έχει κάνει, τις απόψεις τέλος πάντων που έχει πει, παρότι έκανε μία προσπάθεια χθες να τα πούμε, θεωρώ πως είναι λιγότερο εαυτός του συγκριτικά με τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό. Η Μέρη πάλι με παθητικο-επιθετική στάση ψήφισε και εκείνη τον Άσο. Αλλά αυτός είναι ο χαρακτήρας της, έτσι τα λέει, έτσι επιλέγει να τα λέει. Όποτε τη βολεύει και όπως τη βολεύει, δεν πειράζει. Αγγελίτα. Κι εγώ τη Μέρη θα ψηφίσω, γιατί τις τελευταίες εβδομάδες έχω λάβει πληροφορίες οι οποίες με έχουν απογοητεύσει και έχω αναθεωρήσει για πάρα πολλά. Okay. Για την Αγγελίτα δεν έχω να πω πολλά. Μένει εκεί που θέλει να μείνει. Οπότε, ό,τι είχα να πω μαζί της το είπα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Η πρόθεσή της είναι αυτή. Άννα. Πω, πολύ δύσκολο. Εγώ θα ψηφίσω ένα παιδί που στην αρχή όταν είχε έρθει μέσα στο σπίτι είχα χαρεί πάρα πολύ. Και έχω χαρεί κιόλας χθες που μιλήσαμε λίγο και το συζητήσαμε τέλος πάντων. Μου αρέσει που πλέον υπάρχει έτσι ένα πιο καλό κλίμα μέσα στο σπίτι. Απλά μέσα μου νιώθω ακόμη μια στεναχώρια που ίσως με τον καιρό ξεπεραστεί, δεν ξέρω, αλλά αυτό νιώθω αυτή τη στιγμή και θα πω τον Άσο. Με προβλημάτισε ιδιαίτερα η ψήφος της Άννας, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί κατά τη διάρκεια της αρχηγίας της Ευδοκίας, σε μένα συγκεκριμένα, είχε παραπονεθεί ότι την έχουμε βγάλει αρχηγό και δεν μπορεί να την ψηφίσει, γιατί θέλει διακάως να την ψηφίσει. Και έχει προηγηθεί ψήφος της Ευδοκίας προς την Άννα και ενώ η Άννα ξέρουμε ότι θέλει διακάως να ψηφίσει την Ευδοκία, ψηφίζει τον Άσο. Και λέω εγώ τώρα από μέσα μου, μα πώς είναι δυνατόν. Παναγιώτης. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου θα ψηφίσω τη Μέρη, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα άτομο το οποίο παίζει έναν ρόλο εδώ πέρα μέσα και φέρνει πολύ κόσμο σε δύσκολες καταστάσεις για του λόγου. Κάνει χτυπήματα για του λόγου κάτω από τη μέση. Και θεωρώ ότι... Όχι θεωρώ. Πιστεύω ότι δεν θα μου λείψει καθόλου από το σπίτι. Οπότε τη Μέρη. Τον καμάρωσα λίγο, να είμαι ειλικρινής, γιατί ήταν ο πιο ξεκάθαρος από όλους μας στην αιτιολόγηση. Και η Μαρία. Ωραία. Λοιπόν, εγώ ψηφίζω πάντα επί προσωπικού, δηλαδή τι έχει συμβεί σε μένα. Σίγουρα κοιτάω και αυτά που γίνονται μέσα στο σπίτι, με τη δική μου αντίληψη τι πιστεύω, αυτά που βλέπω, τα δικά μου τα ματάκια. Αλλά επειδή πρώτο βάζω το πώς... για τον εαυτό μου δηλαδή, επί προσωπικού, θα ψηφίσω τον Άσο, τον φίλο μου, γιατί ήθελα να το πω καιρό, δεν το έχω πει, είναι μια ευκαιρία που είναι ανοιχτή η ψήφος, γιατί δεν είχα βρει το χρόνο, που έχουμε μια πάρα πολύ καλή συμβίωση με στο σπίτι, δηλαδή και από την πρώτη μέρα που είχε έρθει εδώ ήταν ένας άνθρωπος που συμφωνούσα πάρα πολύ μαζί του, το έχω πει. Πλέον έχει αλλάξει λίγο αυτό, σε κάποια πράγματα δεν συμφωνώ μαζί του, τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Ο λόγος βέβαια δεν είναι αυτός τώρα που τον ψηφίζω, είναι ότι τον έχω δει σε συζητήσεις μας, επί προσωπικού μιλάω και σε άλλες, αλλά έχει συμβεί και σε μένα και γι' αυτόν τον λόγο τον ψηφίζω. Όταν δεν του αρέσει αυτό που μπορεί να πω, μπορεί να μην συμφωνούμε, που είναι πολύ λογικό, νομίζω πως χάνει λίγο
τον έλεγχο, εκνευρίζεται και νομίζω ότι έχω νιώσει ότι μου μιλάει λίγο έτσι υποτιμητικά και τα παραδείγματά του σε κάτι που θέλει να δείξει είναι λίγο ακραία. Όπως αυτό που μου είχε πει το «μιλάς σαν, μετάγεσαι σαν», είναι λίγο αυτό. Νιώθω εκείνη τη στιγμή, όχι ότι βρίζει, σε καμία περίπτωση. Ο τρόπος του έτσι τον λαμβάνω εγώ. Αυτό. Με έχει ξαναψηφίσει η Μαρία, δεν είναι η πρώτη φορά. Σαφώς και την περίμενα. Ειδικά σε μια ανοιχτή ψηφοφορία, δεν θα χάλαγε την εικόνα της απέναντι προς τον πάνω. Δεν είχε κάποια όμορφη δικαιολογία ώστε να μην απαντήσει η Αγγελίτα, μιας και γνωρίζονται. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Η Μαρία θα υπερασπιστεί τη Μέρη, ειδικά ανοιχτά. Είναι ένα σωσίβιο για τη Μαρία, όπως έχουμε δει στο παρελθόν, η Μέρη για να πάει όσο πιο μακριά μπορεί. Έχει υπερασπιστεί άπειρες φορές τη Μέρη. Κατ' επέκταση υπερασπίζεται και την Άννα. Είναι κάτι αναμενόμενο ήταν, ναι. Συγκάτοικοι, ύστερα από την πρώτη ανοιχτή ψηφοφορία, η πρώτη συγκάτοικος υποψήφια προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα είναι η Μέρη. Είστε ελεύθεροι.